Αφού διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για το σύλλογο ποντίων όπως εκ παραδρομής υπόθηκε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, και εδώ είχαμε μια έντονη στιχομηθεία με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Κυπρίων, οι οποίοι τόνισαν ότι είναι Κύπροι και δεν είναι πόντι, αν και το ποντιακό αίμα μπορεί και να τρέχει και στις δικές τους πλευρές. Φυσικά, αστείευομαι. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο. Βεβήλωσαν, λοιπόν, βεβηλώθηκε η πινακίδα του Συλλόγου Κυπρίων στον Άγιο Σύλλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μπέρτσες, πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Καβάλας, και ο Αχιλλέας Ηλιάδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Καβάλας. Χαίρετε, κύριε. Καλησπέρα. Όταν μπορούμε να δούμε και τα πλάνα από τη βεβηλωμένη πινακίδα, εδώ είναι λοιπόν. Όπως βλέπεις κάτω, ναι, που είναι γραμμένα, ήταν μετά την τελευταία διόρθωση που κάναμε της πινακίδας, μετά από λίγες μέρες πήγαν, γράψαν και οι υπόλοιποι είναι δικοί μας. Και αυτόν το είχαμε να αφήσει. Λέμε, αυτό εντάξει, δεν πειράζει, δεν το βλέπουν πολύ, δεν ενοχλεί. Ναι. Και τώρα ρίξαν μπογιές από πάνω. Και έχει χτυπηθεί στην αριστερή πλευρά πάνω-πάνω, και καθώς και στο επίπεδο πάνω, στη δεξιά πλευρά του, και την έχουν γύρει προς τα κάτω. Έχει μια κλίση έντονη προς τα δεξιά. Επειδή το πρωί πήγα και τη φωτογράφησα και έχει αρκετή κλίση προς τα δεξιά. Εκείνο που κάνει. Συγχωρείτε που. Ναι, παρακαλώ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, επειδή την είδα από κοντά και μετά τη φωτογραφία στη μελέτησα λιγάκι. Αν δούμε τις γραμμές που έχουν τραβήξει με κόκκινη μπογιά, έχει μία ψυχολογική ερμηνεία. Δηλαδή, πήραν το κόκκινο στο βορείο μέρους του τουρκοκρατούμενου, το έφεραν προς τα κάτω, αυτό ερμήνευσα εγώ. Και συγχρόνως τράβηξε γραμμές προς τα πάνω, βόρεια, που σημαίνει αυτό όλο το κομμάτι είναι τουρκικό. Πάει προς την Τουρκία. Αυτό ερμήνευσα. Γι' αυτό και δικαιολόγησα τη μόνη κατάσταση, γιατί είναι από τους Τούρκους, τους γνωστούς Τούρκους, τραμπούκου, τσιμί, εισαγόμενους ή όχι, οι οποίοι πήγαν εκεί γιατί δεν το γουστάραν αυτό και το κατέστρεψαν, όπως και προηγουμένως. Πάντως είναι ένα προμελετημένο έγκλημα. Όπως βλέπετε το πώς κάναν, δηλαδή πώς το διαβρώσαν, δεν βάλαν καινούργια μπογιά. Διαβρώσαν την ήδη υπάρχουσα, για να την ενώσουν με την Νότια Κύπρο, να την εξαφανίσουν και να την ενώσουν με την Τουρκία. Υπήρχε μια τάση. Όπως και όταν είχα κάνει την τελευταία αποκατάσταση, είχα και κάποιες οχλήσεις από κάποιους τουρκόφωνους με ελληνικές πινακίδες αυτοκίνητο. Μας βάλει σε μεγάλο σκέψη. Κύριε, γιατί να είναι αυτή Τούρκοι φανατισμένοι ή να μην πρόκειται για προβοκάτσια? Ποιος μπορεί να ξέρει άραγε? Πιστεύουμε ότι... Ξέρετε, θα πω το... Η ιστορία της Κύπρου είναι πολύ νοπή και ενοχλή. Το τελευταίο, στην τελευταία ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Μπορούσιας Ντόρτμουντ και Μονακό για το Champions League, έγινε μια μοβιστική επίθεση στο πούλμαν το οποίο μετέφερε την αποστολή της Μπορούσια στο γήπεδο. Αφήθηκε να εννοηθεί προβοκατόρικα ότι πρόκειται για Ισλαμιστές, αλλά η γερμανική αστυνομία από την αρχή είχε αμφιβολίες και κλείνει ότι μάλλον πρόκειται περί ακροδεξιών, δεν έχει εντελώς διασυμφινιστεί, αλλά πια περισσότερο κλείνουν προς τα εκεί. Ρωτώ, μπορούμε να ξέρουμε ποιος το έκανε? Με αυτή την έννοια το λέω. Εμείς εικάζουμε περισσότερο ότι είναι τα τουρκικά συμφέροντα, γιατί ενοχλεί. Αυτό είναι ενοχλεί. Είναι μια πρόσφατη μαύρη σελίδα και για την Τουρκία, γιατί είναι καταπατητής και θέλει να την ξεχάσει. Μπορεί η Σμύρνη να χάθηκε το 21, που πάλι είναι για το διάστημα πολύ... ιστορία... είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Πώς ακόμη για την Κύπρο, τώρα που προσπαθούν να γίνει μια λύση. Φυσικά τους ενοχλεί να δείχνουμε στους ξένους της Καβάλας, γιατί η Καβάλα πλέον έχει αρκετούς ξένους, ότι η Τουρκία καταπατεί ένα μέρος της Ευρώπης και ένα μέρος της Ελλάδας. Και λέτε να ενοχλεί τόσο πολύ αυτή η γυναικίδα? Ενοχλεί. Που στο φινάλε είναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια... αφηγείται τη δική της ιστορία. Εμένα μου αρέσει περισσότερο, εσάς σας αρέσει λιγότερο, και τι έγινε? Όλα αυτά τα χρόνια γίνονται προσπάθειες για μέσω του προξενείου να κατέβει. Ακόμη και διαμέσου της Δημάρχου
υπήρχαν αιτήματα και διαμέσου κάποιων καβαλιωτών, επιχειρηματιών, εμβόλυμα πήγαν να διασπάσουν την αγορά σε κάποια φάση ότι οι Τούρκοι, τα αδέλφια μας, συσσαγωγικά αδέλφια, δεν νομίζω να έχουμε το ίδιο νέμα για να λεγόμαστε αδέλφια, ενοχλούνται που βλέπουν αυτές τις πινακίδες και τους, τους κάνουν να λυπούμαστε. Θα πηγεί ο τουρισμός επειδή υπάρχει αυτή η πινακίδα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, άλλωστε, αυτά, όμως, αυτά δεν βγαίνουν έτσι. Από... αυτά είναι αφέλειες από τους πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες που είναι υπέροχο που επισκέπτονται και προτιμούν την Καβάλα και την γύρω αυτή περιοχή τις διακοπές. Η τελευταία δήλωση ήταν από τον Δήμαρχο της Ρεδεστού. Ναι, σας λέω λοιπόν, σας λέω, ποιος μου λέει εμένα ότι πολλοί από τους Τούρκους επισκέπτες διαφωνούν εντελώς με την. Γιατί ήταν υπόθεση συλλογική όλων των Τούρκων πολιτών δεν, η εισβολή και η κατοχή. Δεν κατηγορούμε τους πολίτες. Τι έχουμε, κατηγορούμε τους πολίτες. Γιατί όχι, γι' αυτό σας είπα ότι η τελευταία κίνηση έγινε από τον Δήμαρχο Ρεδεστού. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά λέω ότι είναι αφελές να λέει κάποιος ότι επειδή υπάρχει αυτή η πινακίδα θα πληγούν τα συμφέροντα του τουριστικού τομέα. Είναι αφελές. Εγώ μπορεί να είμαι Τούρκος πολίτης που θέλω να έρχομαι στην Καβάλα και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πινακίδα. Διαφωνούσα ενδεχομένως και με την εισβολή και την κατοχή. Δεν κατάλαβα. Μα και εμείς πηγαίνουμε προς την Κωνσταντινούπολη και βρίσκουμε παρόμοιες πινακίδες χιλιάδες. Δεν τολμάμε καν να τις πειράξουμε. Αλλά πάλι πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη γιατί είναι δική μας. Μα και όταν μπαίνεις στην Τουρκία οπουδήποτε να μπεις, υπάρχουν τα πορτρέτα του Κεμάλ, τα τεράστια. Και τι έγινε δηλαδή. Μέχρι προχθές είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Εντάξει. Ναι. Δικό σας θέμα. Έτσι δεν είναι. Και εμείς είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Αλλά δεν το διαλύουμε συνεχώς και σε κάθε γωνία. Πιστεύω. Τώρα εδώ λέτε ότι αυτό εσείς πιστεύετε ότι ήταν έργο φανατικών. Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Μπέρτζε, κύριε Ηλιάδη. Από εβδομάδα θα την ξαναφτιάξουμε και θα περιμένουμε την επόμενη δράση. Λέτε είμαστε δηλαδή έτοιμοι, προετοιμασμένοι, έχουμε την υπομονή ως Κύπροι και θα τη φτιάχνουμε μέχρι να καταλάβουν όποιοι είναι αυτοί. Το θέσουμε έτσι. Ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η πινακίδα θα είναι εκεί. Η πρέπει να είναι εκεί, γιατί δεν θυμίζει μόνο την εισβολή. Εκείνον το αίμα που χύθηκε και για Ελληνοκύπριους και για Έλληνες. Όχι μόνο για τους Κύπριους, τους νησιώτες. Γιατί και Καβαλιώτες χάθηκε και πολέμησαν στην Καβάλα, από την Καβάλα στην Κύπρο. Άρα, στην περίπτωση του Τσαμκυράνη, που μας πονάει όλους. Άρα αυτόν το αίμα είναι το αίμα των δικών τους. Και είναι τιμή να το δείχνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ακόμη φύσταται, πρέπει να βρούμε μια λύση. Αλήθεια. Επειδή ακριβώς πρέπει να βρεθεί μια λύση κάποτε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, αυτή την ανοιχτή πληγή, βρισκόμαστε σε μια φάση έντονων διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων για να βρεθεί μια λύση στην Κύπρο. Κύριε Ηλιάδη, τι λέτε, έχετε λόγους να αισιοδοξείτε? Όχι. Δεν είναι πρώτη φορά. Και για να είμαστε ρεαλιστές. Μήπως όμως αυτή τη φορά, ακριβώς λόγω και άλλων συμφερόντων, όπως ο πλούτος του υποδάφους και η ανάγκη μετάλλευσης αυτών των πολιτικών πηγών, μήπως αποδειχθεί ο καταλύτης για τη λύση? Δεν ξέρω, το πολύ το φοβάμαι, όχι. Αυτό ήταν σίγουρα η αφορμή, έτσι, να δοθεί αυτή η εκκίνηση. Και η αιτία βαθύτερα, όχι και άλλες αιτίες. Λοιπόν, εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το εξής. Πρέπει να δεχτούμε, έτσι, σαν Έλληνες, ότι είμαστε ηττημένοι. Ότι φάγαμε σφαίρες απανωτές και μας διαλύσαν. Και την πήραν την χιόμιση Κύπρου, σαν τρώνε το 100. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν προσέρχεσαι σε μια συμφωνία, σε μια συνδιαλλαγή, θυμηθείτε τον Βενιζέλο, σε μια συνδιαλλαγή με τον αντίπαλό σου που σε έχει νικήσει, είσαι πολύ πολύ ζορισμένος και σκύβεις εύκολα. Γι' αυτό φοβάμαι εγώ. Και επειδή τους Τούρκους τους ξέρω πάρα πολύ καλά, είχαμε σχέση με Τούρκους πάρα πολλές στην Κύπρο, αλλά και τώρα ακόμα έχω σχέση με Τούρκους στην Τουρκία. Πρόβλημα που με είχαν προτρέψει να μείνω στην Τουρκία, γιατί ήμουν σε κάποια μάχη, μπασιπτώσει, που έγιναν πολλά. Λοιπόν, άστα αυτά. Κατάλαβα ότι οι Τούρκοι δεν έχουν μέσα.
Είναι αυτό που λέμε δεν έχουν μπέσα. Και αυτό δεν είναι κάτι, ένα σχήμα λόγου για τον κόσμο μόνο. Δεν έχει μπέσα γενικά ο Τούρκος. Όταν ο Τούρκος βλέπει συμφέρον του, το συμφέρον του, δεν του ενδιαφέρει τίποτε, τίποτα άλλο. Κύριε Μπρίζε, εσείς έχετε λόγους να είστε αισιόδοξος με δούμε. Αυτή την κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Να δούμε πρώτα-πρώτα τι θα κατατεθεί στο τραπέζι και τότε θα μπορέσουμε να κρίνουμε. Τώρα είναι απλά λόγια, 43 χρόνια συνομιλούν. Εμείς περιμένουμε το τελικό κείμενο που θα έρθει και για δημοψήφισμα και να δούμε και ποιοι θα το ψηφίσουν τελικά, γιατί μπορεί να είναι καλό το κείμενο, αλλά αυτοί που θα μπορούν να ψηφίσουν να μην είναι σωστοί. Μάλιστα. Ας το δούμε. Ας βγει το έχουμε τελικό δώσει, κείμενο. Συγγνώμη, Αντωνή, έχουμε δώσει και εμείς, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, έχουμε δώσει πολύ αρνητικά στοιχεία και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο σημείο δώσαμε την εντύπωση προς τα έξω ότι το αραγές, συσσαγωγικά ή χωρίς, εθνικό μέτωπο της Κύπρου έχει διαραγεί. Με την τελευταία ιστορία που έγινε με την σημαία αυτή που είναι στο μεταδάκτυλο, την τουρκική, την οποία φέρανε σαν θέμα στη Βουλή την Κυπριακή. Και έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Και δώσαμε λαβή στην Τουρκία, στον Τούρκο, ότι εντάξει, παιδάκια είναι αυτά, δεν. Καταρχάς, γιατί φέραν τέτοιο νόμο, σχέδιο νόμου στη Βουλή να ψηφιστεί. Αυτοί που το φέραν. Και αφόσον το φέρανε, γιατί δεν σύμφωνησε όλοι μαζί, ή το ψηφίζουμε ή το καταψηφίζουμε. Και διαράγει το μέτωπο και έγιναν χίλια κομμάτια. Αυτό σου δίνει αισιοδοξία. Μου δίνει αισιοδοξία. Μάλιστα. Κύριε Μπέρτζ, εσείς τι λέτε? Ακριβώς το ίδιο. Είναι διέρη και βασίλευε. Οι Τούρκοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Και όσον αφορά την πινακίδα, η οποία για πολλωστή φορά υπέστη υλικές ζημιές, θα αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών και θα σταθεί κανονικά σε εκείνο το σημείο για να θυμίζει τι συνέβη το 1974. Το 1974. Κύριε Μπέρτζε, κύριε Ηλιάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Στο συγκεκριμένο σημείο η εκπομπή Pre News ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το Center για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. We'll be right back.